Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θέμη Μπάκα, είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Χτηματοματιστών της Real Estates. Κύριε Μπάκα, καλημέρα. Καλή συνέχεια, κύριε Αργυρέ. Φτάνουμε στο τέλος αυτού του κύκλου ή έχει και ακόμη περισσότερο αυξήσεις και ανατιμήσεις, γιατί σε λίγο τα σπίτια θα είναι σε τιμές τέτοιες που θα είναι απρόσιτες για κάποιον εργαζόμενο? Κύριε Αργυρέ, θα σας αναφέρω ότι από το 2017 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023 έχουμε μία αύξηση του τιμών πόλης στο νομό Αττική που αγγίζουν περίπου το 71,1%. 2017-2023, δεύτερο τρίμηνο. Δηλαδή υπολείπονται στις αξίες ουσιαστικά κατά 5,3% σε σχέση με το 2008 πρώτο ψηλότερο σημείο. Αυτό στην Αττική και πανελλαδικά από το 2017 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023 συσσωρευτική αύξηση είναι στο 53,8%. Άρα κατανοείτε ότι βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση των ζητούμενων τιμών πόλης. Και θα σας πω, ξέρετε, κύριε Αργυρέ, ότι δεν έχετε αυτή η αύξηση των ζητούμενων τιμών πόλης ουσιαστικά μόνο από τον κανόνα της αγοράς, της ζήτησης και της προσφοράς ή του έντονου πολιτικού ενδιαφέροντος. Βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε μία αύξηση όσον αφορά τα οικοδομικά υλικά. Σκεφτείτε ότι κάποτε συζητάγαμε και λέγαμε ότι το κόστος κατασκευής για μια τυπική κατασκευή είναι από 1.200 ευρώ. Αυτό λέγαμε περίπου πριν 4-5 έτη. Πλέον αυτό που συζητάμε, ότι είναι το κόστος κατασκευής για μια τυπική κατασκευή, είναι από 1.500-1.700 ευρώ. Αυτό είναι μόνο το κόστος των οικοδομικών υλικών και της κατασκευής. Χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος του οικοπαίδου. Οπότε συσσωρευτικά αυτό όλο, σαν κόστος, ήταν περίπου 3.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Γι' αυτό καταγράφω αυτή τη τάξη αυτή τη στιγμή. Ναι. Μου επιτρέπετε όμως, κύριε Μπάκα, όταν μιλάμε στο χολαργό ότι έχουμε ξεπεράσει 4.000 ευρώ το τετραγωνικό από 3.500. Στο παλαιό φαλήρο τις 3.400 ευρώ από 2.950. Στο μαρούζι 3.300 ευρώ. Μιλάμε τώρα για ποσά. Σκεφτείτε τώρα, μιλάμε δηλαδή για 100 τετραγωνικά στο μαρούζι, θες 330.000. Και για 100 τετραγωνικά στο χολαργό, 400.000. Έχετε δίκιο. Κύριε Αργυρέ, μόνο το μήνα Απρίλιο του 2023 τα οικοδομικά υλικά αυξήθηκαν σύμφωνα με την Ελεστάτ κατά 8,4%. Άρα βλέπουμε. Ναι, αυτό ισχύει για τα νεόδημητα. Κύριε Μπάκα, αν μου επιτρέπετε. Για παλαιότερα διαμερίσματα τώρα, το οποίο είναι πάνω από 35 ετών και η πλειονότητα των διαμερισμάτων στην Αθήνα είναι αρκετών χρόνων, είναι πάνω από 30 χρόνια και να έχει για παράδειγμα στο χολαργό 2.235 το τετραγωνικό μέτρο ή σε άλλη περίπτωση στο Περιστέρι 1.487, δηλαδή μιλάμε ότι θέλει 150.000 ένα διαμέρισμα 40 ετών στο Περιστέρι για 100 τετραγωνικά. Δεν νομίζω ότι είναι λίγα χρήματα. Καθόλου λίγα. Θα σου πω τι συμβαίνει. Ακούς συμβαίνεται πώς συμπαρασύρουν οι τιμές των νεότερων κατοικιών τα παλαιότερα κίνητα. Όταν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια εκτίμηση του ακινήτου, όλοι οι εκτιμητές παίρνουν το εξής μοντέλο. Παίρνουν το ακίνητο που είναι πρώτο ρόφου, 80-110 τετραγωνικά μέτρα, το νεόδημητο. Και εμείς στις τελευταίες απομείωσης πάμε να βρούμε την αξία του ακινήτου που είναι το 1980, το 1970. Άρα κατανοείται ότι όσο αυξάνεται η ζητούμενη τιμή πώληση στο νεόδημητο ακίνητο, συμπαρασύρει και τις τιμές των παλιότερων κατοικιών. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή τιμές των 4.000 ευρώ στο Χαλάνδρη για ένα σπίτι νεόδημητο και 2.200 ευρώ για ένα σπίτι 1980. Δηλαδή, γενικά, κύριε Αργυρέ, όσον αφορά την κούρσα που καταγράφουν οι τιμές πώλησης και ενοικίασης στην ακίνητη περιουσία, μην θεωρεί ο κόσμος ότι θα δει μεγάλες αλλαγές στο άμεσο μέλλον. Μην θεωρεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή ότι όσον αφορά τις τιμές πώλησης, ιδιαίτερα στα δυτικά προάστια, θα δει έντονες αλλαγές. Πιστεύετε δηλαδή ότι έχουμε φτάσει στην κορυφή του κύκλου, ότι δεν έχει πολύ μεγάλο περιθώριο για περαιτέρω άνοδο? Δεν γίνεται, κύριε Αργυρέ. 71,1% από το 2017 μέχρι το 2023, το τρίμηνο, δηλαδή ετός 6 ετών. Τι άλλαξε? Ξέρετε, κύριε Μπάκα, πολλές φορές όταν υπάρχει το φαινόμενο αυτό της υπερθέρμανσης της οικονομίας, επικρατούν και τέτοια φαινόμενα. Σας θυμίζω το 1999. Με το χρηματιστήριο, το τι υπερβολές είχαν γίνει τότε. Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Το εξής γεγονός,
ότι το 2008 που λέμε ότι ήταν το υψηλότερο σημείο των τιμών, και από εκεί κάναμε τις τιμές πολλές φορές, 2008-2007, το 2007 είχαμε 17 δις ευρώ εκδόσεις στεγαστικών δανείων. Το 2007 είχαμε μέσο δανεισμό γύρω στις 140-150.000 ευρώ αναστεγαστικό δάνειο. Το 2007 είχαμε περίπου 150-160.000 αγοραπολισίες, όχι μεταβιβάσεις, αγοραπολισίες ακινήτων. Το 2023 θα κλείσουμε με 1,3-1,5 δις ευρώ εκδόσεις στεγαστικών δανείων, δηλαδή ένας μήνας του 2007 είναι όλη η χρονιά του 2023. Θα κλείσουμε περίπου με αγοροπολισίες στις τάξεις των 60-65-70.000 αγοροπολισίες και το μέσο δάνειο είναι σε 90.000 ευρώ. Δηλαδή τα νούμερα είναι δυσανάλογα λίγο μεταξύ τους. Ναι. Αυτό που αυτή τη στιγμή πιέζει πολύ τις ζητούμενες τιμές πώλησης είναι το κόστος κατασκευής. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δηλαδή δεν θα δούμε μια αλλαγή άμεσα. Σίγουρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο τιμών στις συγκεκριμένες περιοχές που έχει φτάσει ταβάνι. Από την άλλη πλευρά όμως το κόστος κατασκευής καταγράφει συνεχώς. Φοβάμαι πάντως, κύριε Μπάκα, ότι θα σταματήσει και η κινητικότητα που υπήρχε. Δηλαδή, υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, κάποιος είχε ένα διαμέρισμα από τους γονείς του, από κάποιο συγγενή του, το πουλούσε αυτό, έβαζε κάποια χρήματα, έπαιρνε ένα δάνειο, έπαιρνε ένα καινούριο ακίνητο. Φοβάμαι πλέον με αυτές τις τιμές που διαμορφώνονται ότι θα σταματήσει αυτό, γιατί είναι ανέφικτο πλέον να θεωρούμε ότι κάποιος μπορεί να έχει ένα κεφάλαιο 200-300.000 για να μπορέσει να το διαθέσει. Για να μπορέσει να αγοράσει ένα καινούργιο κίνητο. Κύριε, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό το βλέπουμε κιόλας εμείς από στοιχεία της Eurostat που αναφέρουν το εξής, ότι το χρονικό διάστημα 2021-2022 έχουμε μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Σε απόλυτα νούμερα αυτό το 0,5 είναι περίπου 19.000 σπίτια. Δηλαδή από το 2019 έως το 2022 Δεκέμβριο έχουμε μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 103.000 κατοικίες. Αυτές οι 103.000 κατοικίες είναι σπίτια τα οποία ο κόσμος είτε τα πούλησε και στράφηκε στο ενοίκιο, είτε είναι και κόσμος ο οποίος έμπαινε σε δικασία να αγοράσει σπίτι σε φορολογικές συνθήκες, αναστρέφεται μαζικά στην ενοικίαση. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια κλίμακα αγορά τριών διαφορετικών ταχυτήτων. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι επιθυμούν την αγορά νεόδημου του σπιτιού και μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξητικές τιμές. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το επίπεδο τιμών για νεόδημα σπίτια και επιλέγουν σπίτια της τάξης των 140 έως 160, άντε 180.000 ευρώ με το ζόρι. Υπάρχει τρίτη κατηγορία που δεν ξεπερνάει και 100.000 ευρώ. Δηλαδή, γενικά όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και πιέζεται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξητικές τάσεις που καταγράφονται ανά τρίμηνο. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ και μια καλή σας ημέρα.